Εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε ναρκωτικά κινητά και χρήματα είχαν συστήσει κρατούμενοι σοφρονιστικοί και ένας αστυνομικός. Η εξάθρωση με αφετηρία της φυλακής Ιωαννίνων έγινε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδας και με την ολοκλήρωση της έρευνας έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα με τη συνδρομή ομάδων ΕΚΑΜ. Της Διεύθυνης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνης Ασφάλειας Κέρκυρας και των αστυνομικών σκύλων, κατά τη διάρκεια τη οποία συνελήφθησαν οκτώ μέλη τη οργάνωση, μεταξύ των οποίων τρει σοφρονιστικοί υπάλληλοι, δύο έγκλειστοι κρατούμενοι, αστυνομικοί και δύο ιδιώτες. Σε βάρο του, σχηματιστική δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε, όπλα, δωροληψία, δωροδοκία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση, παραβίαση περιεσιακού απορρίτου, παράβαση καθήκοντο και παραβιάση των ομοθεσιών περί μεταναστεύσεω και εισαγωγή κινητών τηλεφώνων σε σοφρινιστικά καταστήματα. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 άτομα που ενεργούσαν εκτό του πλαισίου δράση τη οργάνωση. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά συστοιχεία και προανακριτικά δεδομένα ενώ έγινε εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών από την περιτερο ανάλυση των οποίων προέκυψε η υπήρξη. Η ύπαρξη εγκληματική οργάνωση επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση, τα μέλη τη οποία τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2023, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε αυτήν και προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην περιττέρου νομιμοποίηση των εσόδων του. Ο τρόπο τη οργάνωση και τη δράση ήταν ο εξή. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν έγκλησος του σοφρονιστικού καταστήματος, ο οποίος συντόνιζε την εμπορία και τη διακίνηση των ναρκωτικών και ήταν ο τελικός αποδέκτης των εσόδων. Η είχε αναλάβει τη διακίνηση ναρκωτικών στην Κέρκυρα, ενώ μέρος των εσόδων τα παρέδιδε στον αρχηγό της οργάνωσης. Αστυνομικός και ιδιότητα μεσάζοντες των συναλλαγών παραλάβαιναν τα χρηματικά ποσά και τα παρέδιδαν στον αρχηγό της οργάνωσης είτε σε απευθεία συναντήσεις μαζί τους εντός του καταστήματος ήταν μέσω κατάθεση στον ατομικό του λογαριασμό μέσω του λογιστηρίου. Δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι αναλάβαιναν να εγγράψουν τα χρηματικά ποσά στι λογιστικέ καταστάσει του αρχηγού, κατά παράβαση το καθήκοντό του, καθώ απέκρυπταν ή κατέγραφαν ψευδό στοιχεία των καταθετών, αλλά και το ύψο του ποσού. Ένα εξ αυτών, μάλιστα, ενημέρωσε τον αρχηγό για επικείμενε έρευνε στα κελιά, ενώ του επέτρεπε την κατοχή και τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Έτερη υπάλληλο συνέδραμε στον αρχηγό και στην κατανάλωση των χρημάτων για την νομοποίησή τους εντός του εντό του καταστήματο. Λόγω των οικονομικών περιορισμών που υφίσταται τα καταστήματα κράτηση, ο αρχηγό τη οργάνωση είχε δημιουργήσει μαύρο ταμείο, ώστε να διαθέτει ανα πάσα στιγμή ακαταχώρητα χρηματικά ποσά, τα οποία νομιμοποιούσε μέσω κατανάλωση προϊόντων εντό του καταστήματο. Τα μέλη τη οργάνωση ελέγχιστοποιούσαν τι μεταξύ του τηλεφωνικέ συνομιλίε, ενώ χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικέ συνδέσει. ...άχυρα άνθρωπων και κωδικές λέξεις ώστε να δυσχεραίνουν την αποκρυπτογράφηση τους από τις διοκτικές αρχές. Από τις έως τώρα έρευνες έχουν εξακριβωθεί 7 περιπτώσεις εμπορίας διακίνησης ναρκωτικών... ...39 περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από κλιματικές δραστηριότητες και 3 παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρίτου... Παράλληλα για τον αστυνομικό μέλος της οργάνωσης από τις έρευνες προέκυψε η τέλεση επιπλέον περιπτώσεων παραβίασης υπηρεσιακού απορρίπτου, δωροληψίας και διακίνηση ναρκωτικών. Από το σύνολο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής 6.207 ευρώ, 18 κινητά, μικροποσότητες κάναβες, τρίφτης, 8 μαχαίρια, ρόπαλο, 2 συσκευασίες τάζερ, 2 χειροβοβίδες κρότου λάμψης, 2 γυμιστήρες, 302 φυσίγγια, εξαρτήματα σκόπευσης, ρολόι αξίες και χειρογραφές και χειρόγραφες σημειώσεις, τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για εργαστριακή εξέταση, ενώ τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι συνληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.